Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την κόντρα τους με την ακρίβεια και τα ζητήματα της καθημερινότητας να πρωταγωνιστούν στην ανταλλαγή των πολιτικών πυρών. Όπως είναι εκτός πραγματικότητας να λες ότι ο κόσμος δεν έχει μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και είσαι, θα πούνε ότι ζει σε άλλο σύμπαν, έτσι είναι βαθιά αντιπαραγωγικό και επιζήμιο για το δημόσιο διάλογο να βάζεις μπροστά έναν τίτλο εντυπωσιακό και απαξιωτικό και να μην έχεις καμία αντιπρόταση. Για κακοστημένη παράσταση που δεν πείθει, κανηλογό ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας το Υπουργικό Συμβούλιο. Η μάχη που διεξάγει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με την ακρίβεια θυμίζει αυτή του Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους. Είναι φανταστική. Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα μηνιαία τους έξοδα, ενώ ακόμη και το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο, κάνοντας λόγο για μέτρα που αποδίδουν. Από τα Γρεβενά, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των καταναλωτών. Αν πήρε το μήνυμα του ελληνικού λαού από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου έχασε ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμής του, τότε οφείλει να στηρίξει την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για ενιαία αρχή καταναλωτών. Οφείλουν να στηρίξουν την πρότασή μας για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Για αναποδογύρισμα της πραγματικότητας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Το αναποδογύρισμα της πραγματικότητας από την κυβέρνηση έχει φτάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, με τον Πρωθυπουργό να ανακαλύπτει πτώση τιμών, την ώρα που εκτός όλων των άλλων μόλις προχθές ανακοινώθηκαν νέες αυξήσεις και στις τιμές των φαρμάκων. Διόδια, δημοσίες μεταφορές και έργα υποδομών στο στόχαστρο της κριτικής του Κυριάκου Βελόπουλου. Με όλα αυτά ο Πρωθυπουργός τελειώνει τη λογική και πανηγυρίζει για την ανύπαρκτη μείωση τιμών των διοδίων, όταν ο ίδιος η κυβέρνησή του ουσιαστικά τελειώνουν, γιατί τους έχει τελειώσει ο ελληνικός λαός. Διαδοχικά βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να συναντηθούν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υποκλοπές, κλιματική κρίση και ακρίβεια στην ατζέντα της συζήτησης με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της επιδοτεί την κερδοσκοπία και ουσιαστικά οδηγεί σε μια βίαιη αναδιανομή εισοδήματος από τους πολλούς στους λίγους. Τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και τον flyover σχολίασε ο Δημήτρης Νατσιός. Έβγαλα εισιτήριο για τις 30 Νοεμβρίου του 2024 για το μετρό Θεσσαλονίκης. Από φοιτητή στη δεκαετία του 80 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περίμενα αυτή τη στιγμή. Λέτε να βρω θέση ή θα είναι όλες κλεισμένες? Ενεργοποίηση της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών ζήτησε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με θέμα την υπόθεση των υποκλοπών και το διαχρονικό, όπως είπε, έγκλημα των πυρκαγιών. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές η αντιπολίτευση είναι πιο σημαντική από την κυβέρνηση. Και όταν υπάρχει επίσημο αίτημα της αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης. Εν όψη και της ΔΕΘ, οι κόντρες θα εντείνονται.